11 κόκκινες γραμμές έθεσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Γιώργος Πατούλης, για τη συμμετοχή στο διάλογο ως προς τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στη διοικητική μεταρρύθμιση. Το Συμβούλιο της ΚΕΔΕ από τη Θεσσαλονίκη εξέφρασε τη διαφωνία του για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και τις ενστάσεις του για την κινητικότητα των δημοτικών υπαλλήλων. Σε ενότητα και επαγρύπνηση όλων των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, καλεί ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Γιώργος Πατούλης, με αφορμή τις προωθούμενες αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι σίγουρο ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε εγρήγορση και ζητά λύσεις αλλά και διάλογο. Θέλουμε διάλογο όμως ουσιαστικό πάνω στους άξονες, που η αυτοδιοίκηση θα μπορέσει να αυτοδιοικείται. Από τη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει τον κύκλο των ενημερωτικών συναντήσεων, ο κύριος Πατούλης έστειλε σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση και έθεσε τις κόκκινες γραμμές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε αλλαγή του εκλογικού συστήματος και προφανώς της απλής αναλογικής, όταν μιλάμε για μια αυτοδιοίκηση η οποία δεν αυτοδιοικείται, όπως και για τη μείωση των θητιών. Στόχος των συναντήσεων με τους φορείς είναι να υπάρξει διάλογος με όλους τους αιρετούς πρώτου βαθμού και να προσδιορίσουν το πλαίσιο και τη μορφή των αντιδράσεών τους. Για κίνδυνο ακυβερνησίας στους Δήμους, σε περίπτωση εφαρμογής της απλής αναλογικής, κάνουν λόγο οι Δήμαρχοι. Δεν γεμίζουν τα ταμεία των Δήμων, τα οποία έχουν υποστεί την δεινή αφέμαξη όλα αυτά τα χρόνια με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Η κυβέρνηση, ας μην πετάει την μπάλα στα κεραμίδια. Τα πάντα γίνονται για το εξής ένα. Για το πώς θα αλλάξει το σύστημα εκλογής των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων. Σε ό,τι αφορά στο θέμα της κινητικότητας των υπαλλήλων, οι Δήμαρχοι εκφράζουν φόβους ότι θα αποδυναμωθούν οι Δήμοι, ενώ όπως υποστηρίζουν θα υπάρξουν απρόβλεπτες συνέπειες και ερήμωση των τοπικών κοινωνιών. Οι Δήμαρχοι θέτουν ως προτεραιότητα την ενίσχυση της λειτουργικής αυτοτέλειας και της οικονομικής ανεξαρτησίας των Δήμων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.